Κύριε Κοκονά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τους γονείς και το είχαμε, επισημάνει και από τον Απριλίο, από τον Μάιο, ήταν οι όροι με τους οποίους θα ανοίξουν τα σχολεία. Ναι, ναι. Φυσικά, εμείς θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία, θέλουμε τα παιδιά να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλος προβληματισμός. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, το μόνο μέτρο που ανακοίνωσε μέχρι στιγμής, 15 μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία, είναι η χρήση μάσκας. Ναι. Εμείς είχαμε βάλει μια σειρά από ζητήματα, όπως έχουν να κάνουν με τους σχολικούς χώρους, με τις σχολικές καθαρίστριες, με τις προσλήψεις του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε μαθητές σε τμήματα 25 και 27 που συμβαίνει στο πολεμικό συγκρότημα και στη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα. Αλλά και σε αρκετές περιοχές υπάρχουν πολύ μεγάλα τμήματα και ήταν και σε λάθος κατεύθυνση αυτό. Να αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει με τις αίθουσες, με την κατάσταση που επικρατεί στις αίθουσες. Να θυμίσω ότι υπάρχουν αίθουσες που είναι σε υπόγεια, αίθουσες που δεν αερίζονται, αίθουσες που το προηγούμενο διάστημα δεν λειτουργήσαν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που σας περιγράφω. Ναι. Και επίσης περιμέναμε και από την κυβέρνηση να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Τι θα γίνει με τα κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία που δημιουργήθηκαν από το προηγούμενο διάστημα. Τα οποία υπήρχαν και πάντα. Όλες οι παθογένειες δεν λύθηκαν. Έχουμε επικεντρωθεί στο... Δεν εννοώ φυσικά τα κενά των εκπαιδευτικών, αλλά και το κενό που δημιουργήθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ναι, με την εκπαιδευτική χαθήκαν ώρες προφανώς. Δεν το συζητάμε αυτό, κυρία. Προφανώς. Δεν υπήρχε. Περιμέναμε λοιπόν από την κυβέρνηση και νομίζω ότι είχε μια ευθύνη γι' αυτό. Να κάνει ένα προγραμματισμό. Ένα προγραμματισμό για τη σχολική στέγη. Γιατί ξέρετε, η πανδημία ανέδειξε μια σειρά από ζητήματα που εμείς αγωνείς τα βάζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς πέραμε πολλές φορές. Ακριβώς. Κυρία Τζούφη, επειδή διατελέσατε. Με τους προαύλιους χώρους. Ναι. Το πρόβλημα με τις μικρές αίθουσες που φιλοξενεί πολλούς μαθητές. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Ναι. Οι μαθητές θα κάθεται ένας δίπλα στον άλλο, στο θρανείο.